αποτελεί ένα από τα λίγα νησιά που είναι σχεδόν ανέγκυκτα από τον μαζικό τουρισμό. Με μια πρώτη άποψη, ο τουρίστας θα δει ότι πρόκειται για ένα νησί το οποίο είναι επίπεδο και κλειστό. Όταν όμως περιηγηθεί λίγο περισσότερο, θα ανακαλύψει την λαμπρή ιστορία του νησιού αλλά και την αρχιτεκτονική. Αυτό που ξεχωρίζει στην Λέρο είναι τα πανέμορφα νερά που έχει, τα πολύ όμορφα μαγαζάκια για φαγητό και ποτό, μα πάνω απ' όλα η πολύ ζεστή φιλοξενία των κατοίκων. Τοποθετημένη στα νοτιοανατολικά των Δωδεκανήσων ανάμεσα στην Πάτμο και στην Κάλυμνο, το νησί της θεάς Άρτεμις, η μικρούλα Λέρος, με τους 9.000 κατοίκους, πήρε δίκαια το όνομά της από την ομώνυμη αρχαία λέξη που σημαίνει ομαλό και επίπεδο. Η Αγία Μαρίνα μαζί με το Παντέλη αποτελούν τα χωριά που μαζεύουν τους περισσότερους τουρίστες. Εκεί πέρα ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να φάει στα ταβερνάκια που υπάρχουν, πολύ ωραία μεζεδάκια, βγαλμένα από την θάλασσα. Οι ψαράδες τα βγάζουν μόλις έρχονται από τα ανοιχτά του Αιγαίου, αλλά και το βράδυ σε πολύ πολύ όμορφα γραφικά μπαράκια με προσωπικότητα και πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Βρισκόμαστε στο Πολεμικό Μουσείο της Λέρου. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο και πρωτότυπο χώρο, καθώς αποτελεί ένα φυσικό μουσείο, από τα ελάχιστα φυσικά μουσεία θα λέγαμε στην Ελλάδα. Το 1930 εδώ πέρα οι Ιταλοί έφτιαξαν υπόγεια τούνελ για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις τους, αλλά και ως αποθηκευτικό χώρο. Το συγκεκριμένος χώρος μετατράπηκε σε μουσείο, μέσα έχει εκθέματα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκθέματα που διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε, πρόκειται για ένα μουσείο μοναδικής ομορφιάς. Η
Η Λέρος αποτελεί ένα ακατέργαστο διαμάντι των Δωδεκανήσων, καθώς η φυσική ομορφιά του τοπίου είναι αυτή που καθυλώνει όποιον την επισκεφτεί. Ιδυλιακές παραλίες, πληθώρα ιστορικών αξιοθέατων και παραδοσιακοί οικισμοί είναι που καθιστούν το νησί ως έναν από τους γραφικότερους προορισμούς. Κάθε επισκέπτης του νησιού μαγεύεται από την απεραντοσύνη των χρωμάτων, τους ήρεμους ήχους, της φύσης, από τις γεύσεις και τις μυρωδιές που πλημμυρίζουν το νησί, μα πάνω απ' όλα από την φιλοξενία των ντόπιων κατοίκων. Βρισκόμαστε στο Λακί. Πίσω μου είναι το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι που υπάρχει στην Μεσόγειο. Είναι μια περιοχή της Λέρου όπου διαφέρει αρκετά από τα υπόλοιπα χωριά. Για ποιο λόγο? Διότι έχει κατασκευαστεί από Ιταλούς αρχιτέκτονες και μάλιστα αρχιτέκτονες του δικτάκτορα Μουσολίνι. Τα σπίτια εδώ πέρα είναι πολύ εντυπωσιακά, μεγάλα λευκά σπίτια και πολύ πολύ ακριβά. Τα 600 χρόνια που μεσολάβησαν από την λήξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως την ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα τον Μάρτιο του 1948 έφεραν στη Λέρο κατακτητές, ο καθένας από τους οποίους άφησε οικιστικά το σημάδι του. Κάστρα, οικισμοί, μνημεία, μουσεία, εκκλησίες και ένα νοσοκομείο που μέχρι πριν 30 χρόνια αποτελούσε αποικία ψυχασθενών. Μέσα σε δύο μόλις ώρες ο επισκέπτης μπορεί να τα γυρίσει όλα, όμως θα χρειαστούν μέρες για να αναγνωρίσει τον ρόλο και την σημασία του ιστορικού νησιού. Βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο του νησιού, εδώ πέρα στην Ακρόπολη, στο κάστρο του Παντελίου. Κτίστηκε από τους Βενετούς για να προστατεύονται οι ντόπιοι αλλά και οι άπικοι από τους πειρατές. Ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος τότε στο Αιγαίο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα στο κάστρο υπάρχει η θαυματουργή εικόνα, η Παναγία του κάστρου, αλλά και ένα πολύ πολύ όμορφο και ιστορικό μουσείο. Πίσω μου βλέπετε τα δύο πιο δημοφιλή χωριά του νησιού, της Λέρου, το Παντέλι και η Αγία Μαρίνα. Με την ιστορία της Παναγίας που βρίσκεται εδώ πέρα στην εκκλησία, όπου είναι στην ουσία μιλάμε για ένα απίστευτο θαύμα που έγινε επί οικονομαχία, σωστά? Όχι, δεν ήταν επί οικονομαχία, αλλά η παράδοση μας το αναφέρει. Αλλά ως ιστορικό γεγονός, μετά από την άλωση της Ρόδου το Δεκέμβρη του 1522 από τον Σουλέμαν το Μέγαλο Πρεπής, ήρθαν οι Οθωμανοί εδώ στο νησί μας. Τώρα, η ιστορία λέει ότι ένα πρωί οι στρατιώτες που ήταν εδώ στο κάστρο παρατηρούν μια βάρκα να πλέει μόνη τους πίσω από το βουνό εδώ πέρα και τρέχουν κάτω στην Άγια Μαρίνα να δουν τι συμβαίνει, και εκεί που μόλις έφτασε η βάρκα στο γυαλό τι βλέπουν μέσα? Την εικόνα της Παναγίας, που είναι πάρα πολύ πιο μικρή από ό,τι βλέπουμε τώρα, με δύο καντήλια από κάθε πλευρά. Συγγνώμη, δηλαδή ήταν η Παναγία μέσα σε μια βάρκα, εικόνα μόνη της, με δύο κεριά, όπου ταξίδευε στο Αιγαίο, στη θάλασσα. Που ταξίδευε στη θάλασσα. Τώρα καλέσανε τους παπάτες εδώ πέρα και όλοι οι ενεργοί της πόλης κατέβηκε κάτω να δείτε τι συμβαίνει, και μάλλον πήραν την εικόνα στη Μετρόπολη εδώ πέρα. Δεν είμαι σίγουρη σε ποια Μετρόπολη την πήγανε, αλλά την πήγανε εκεί. Τώρα που βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου εκείνη την εποχή, και ακούσαμε για κάτι ακόμα πολύ συγκλονιστικό, ότι η συγκεκριμένη εικόνα εμφανιζόταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο πάνω σε ένα βαρέλι, πήγαινε μόνο εκεί. Αυτό θα το πούμε τώρα σε λίγο, θα σας πούμε πώς βρέθηκε εδώ πέρα. Πήραν την εικόνα στη Μητρόπολη.
Τώρα, εκεί τώρα που βρίσκεται η Παναγία του Κάστρου Εκκλησία, εκείνη την εποχή της Τουρκοκρατίας, ήταν αποθήκη των Τούρκων που εκεί κρατούσαν τα πυρομαχικά τους. Τώρα, σας είπα, η εικόνα πήγε κάτω στην πόλη, αλλά τον άλλο πρωί ανοίγουν οι Τούρκοι την πόρτα και τι βρίσκουν εκεί. Βρίσκουν την εικόνα της Παναγίας του Κάστρου πάνω σε ένα βαρέλι με δύο καντήλια αναμένα. Τρέχουν στον διοικητή τους. Εκ θαύματος, θα το λέγαμε. Ότι εμφανίστηκε χωρίς να υπάρχει εκεί πριν. Ακόμα δεν είναι θαύμα. Απλώς πήγανε οι Τούρκοι στον διοικητή, τους είπαν αυτό συμβαίνει. Ο διοικητής τους θύμωσε. Τους λέει ότι οι Έλληνες σας δώσανε λεφτά να φέρετε την εικόνα πάνω. Οι Τούρκοι λέγανε όχι, παιδάκι μου, δεν το κάνουμε αυτό πέρα. Στείλετε την εικόνα κάτω αμέσως στην πόλη και πες στους παπάδες να μην το κάνουν αυτό το πράγμα. Το επόμενο πρωί όμως ανοίγουν πάλι την αποθήκη και τη βρίσκουν την εικόνα της Παναγίας του Κάστρου πάνω σε ένα βαρέλι με δύο καντήλια αναμένα. Τη στείλετε πάλι κάτω. Ο διοικητής πιο θυμωμένος τώρα. Αυτό σημαίνει 2-3-4 φορές. Την πέμπτη φορά όμως ο διοικητής λέει αμάν. Δώσ' μου τα κλειδιά, παίρνει αλυσίδες, κλείνει την πόρτα, παίρνει τα κλειδιά, τα βάζει μέσα στην τσέπη. Τη φυλάκισε στην ουσία την εικόνα. Τη φυλάκισε την εικόνα. Το κτίριο. Το επόμενο πρωί αυτό ανοίγει την πόρτα. Και τι βλέπει μέσα, την εικόνα της Πανίας του Κάστρου με δύο καντήλια αναμένη πάνω σε ένα βαρελί με μπαρούτι. Θαύμα λέει. Το είπε ο ίδιος ο Τούρκος. Το είπε ο ίδιος ο Τούρκος και όπως ξέρετε οι Τούρκοι σέβονται την Παναγία με τον δικό τους τρόπο και επέτρεψε να χτίσουν εδώ πέρα την εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου. Βρισκόμαστε σε ένα από τα βορειότερα σημεία της Λέρου. Εδώ πέρα είναι το ξοκλήσι του Αγίου Ισιδώρου. Είναι ένα λευκό ξοκλήσι που βλέπετε πίσω μου, ένα πολύ γραφικό, όμορφο και εγωιτευτικό ξοκλήσι, όπου βρίσκεται περίπου σε απόσταση 50 μέτρα από την θάλασσα, είναι πάνω σε βράχο και συνδέεται με την στεριά, με αυτό το πετρόκτιστο μονοπάτι που βλέπετε ακριβώς πίσω μου. Αξίζει να έρθετε να κάνετε μια βουτιά εδώ πέρα για να δείτε στον βυθό της θάλασσας τα αρχαία απομεινάρια που έχουν μείνει από μνημεία μιας άλλης ένδοξης εποχής. Τέλος, αξίζει να τονίσουμε πως το συγκεκριμένο εκκλησάκι αποτελεί μία από τις πρώτες προτιμήσεις όλων των νέων ζευγαριών που θέλουν να παντρευτούν. Από την Ελλάδα, από την Ευρώπη, ακόμη και από χώρες του εξωτερικού επιλέγουν το συγκεκριμένο ξοκλήσι, τον Άγιο Ισίδωρο, για να έρθουν και να επισφραγίσουν με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη τους. Σε αυτό εδώ το σημείο πίσω μου, στο απομονωμένο άκρο της Λέρου, βρίσκεται το περίφημο ψυχιατρίο. Λειτουργήσε για περισσότερα από 20 χρόνια και περίπου 4.000 ψυχές ζούσαν σε αυτό το κτίριο πίσω μου ή καλύτερα επιβίωναν. Από ιστορικά ντοκουμέντα, από διηγήσεις, γνωρίζουμε ότι ήταν ένα πραγματικό κολαστήριο.
άνθρωποι απόκληροι της ζωής, χωρίς ταυτότητα, για πολύ μικρά αδικήματα και με αφορμή για ψυχολογικά προβλήματα κατέληγαν εδώ πέρα, περνώντας βασανιστήρια με πολύ ξύλο, με πολλές κακουχίες. Ακόμη και σήμερα οι κραυγές αυτών των ανθρώπων και η παγωμάρα μας διαπερνάει αρκετά χρόνια μετά. Το παράδοξο ότι ακριβώς αυτό εδώ το σημείο, ακριβώς μπροστά μας, βρίσκεται hot spot με μετανάστες. Κατά πόσο άργια έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι εποχές. Μεγάλη μας χαρά βρισκόμαστε στο Λέρος Μαρίν και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικόλα Καλατζόπουλο. Να πούμε ότι δυστυχώς για πρώτη φορά ακούμε για το Λέρος Μαρίν και λέω δυστυχώς διότι ο κύριος Καλατζόπουλος και ο πατέρας του φυσικά που το ξεκίνησε έχουν κάνει ένα μικρό θαύμα. Δηλαδή έχουν καταφέρει να πάρουν ένα σημείο γης εδώ πέρα στη Λέρο και να το μετατρέψουν σε ένα λιμάνι, σε ένα φυσικό λιμάνι όπου κατάφεραν όλοι να το φτιάξουν μόνοι τους. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε πως το Λέρος Μαρίν αποτελεί έναν χώρο, μία εγκατάσταση όπου αποτελείται από τρία μέρη. Από το ναυπηγείο που υπάρχει ακριβώς κάτω μας, από την μαρίνα και από το εστιατόριο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά μέρη για γιότ, για μεγάλα πλοία, για μεγάλα σκάφη, όπου έρχονται, επισκευάζονται και όχι μόνο. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Νίκο μου, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν τα είπαμε καλά. Αν μπήκαμε στο κλίμα. Τα είπαμε καλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς που ήρθατε σήμερα και μας δώσατε και εμάς την ευκαιρία να σας έχουμε εδώ πέρα και να εκφράσουμε πέντε πράγματα σχετικά με την εταιρεία και σχετικά με το θαλάσσιο τουρισμό, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της χώρας και ο οποίος θα πρέπει να ενισχυθεί καταρχάς από όλους μας και εμάς ο σκοπός μας από τη στιγμή που ξεκίνησε η εταιρεία η Μαρίνα Λέρου το 1989 από τον πατέρα μου. Και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Είναι μια οικογενειακή εταιρεία η οποία ξεκίνησε το 89 περισσότερο σαν χόμπι και στη συνέχεια βλέποντας τις ανάγκες και του νησιού και της Ελλάδος και του τουρισμού να κατευθυνθεί και να εξυπηρετήσει σκάφη τα οποία είναι μια μεγάλη πηγή της Ελλάδος και σε χρήμα και σε ανάγκη, ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα αρχικά ως χόμπι και στη συνέχεια αυτό το πράγμα αναπτύχθηκε, αυτή η εταιρεία αναπτύχθηκε σιγά σιγά, φτάνοντας πλέον το 2017 να αποτελεί μια πολύ θεωρώ αξιοπρεπή επιχείρηση. Είναι η μεγαλύτερη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και μαρίνα από το Αιγαίο μέχρι το Πέραμα, με δυνατότητα χωρητικότητα στην ξηρά και στη θάλασσα 550 σκαφών. Να το πούμε αυτό, να το τονίσουμε, ότι είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο στο Αιγαίο, έτσι. Είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο στο Αιγαίο, ναι, και σε εγκαταστάσεις και σε παροχή υπηρεσιών. Από εδώ μέχρι το Πέραμα, δηλαδή μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σκάφη από 60-70 μέτρα έως πολύ μικρά σκάφη, είτε να έρθει κάποιος να το αφήσει και να κάνει διακοπές του, είτε να το αφήσει όλο τον χρόνο το σκάφος εδώ πέρα, είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα, ζητώντας ανάλογες επισκευές. Έχουμε ένα ναυτιλιακό κατάστημα που μπορεί να προσδιοριστεί τα πάντα. Έχουμε ένα ιστιογραφείο που μπορεί να φτιάξει τα πανιά του, να φτιάξει το ιστορικό του σκάφος του ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Ένα εστιατόριο στο οποίο μπορεί να κάτσει, να πιει τον καφέ του ή να φάει. Εγκαταστάσεις ρεύματος, νερού, πετρελαίου, μπορεί να γίνει πετρέλευση, υδροδότηση του σκάφους, ρευματοδότηση του σκάφους. Και όλα αυτά, ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια άρτια
μια άρτια εταιρεία η οποία θα μπορεί στον οποιονδήποτε άνθρωπο έρθει εδώ πέρα για μία μέρα για 365 μέρες να έχει τα πάντα τη στιγμή που τα θέλει. Θεωρώ με ένα καλό σέρβις σε ανταγωνιστικές τιμές όταν απέναντι στην Τουρκία ανά πόλη υπάρχουν 2 και 3 μαρίνες οι οποίες είναι έτοιμες ανά πάσα ώρα και στιγμή με πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες και εννοώ κρατικές συνθήκες και με πολύ μεγαλύτερη κρατική υποστήριξη να παρέχουν σέρβις σε πολύ ακριβότερες τιμές. Μεγάλη μας χαρά έχουμε τον κύριο Τάκη Τσουνάρη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και στην ουσία η ψυχή αυτού εδώ του πολύ όμορφου εστιατορίου, ταβέρνα, όπως θέλετε πείτε του, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας είναι ότι έχει μοναδικές γεύσεις. Ίσως ή όχι ίσως, τις καλύτερες του νησιού εδώ πέρα στο Μήλο, ακριβώς δίπλα στην Αγία Μαρίνα, με τον χαρακτηριστικό Μήλο να υπάρχει, να δεσπόζει στην αρχή του μαγαζιού. Κύριε Μάγη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για το πολύ όμορφο γεύμα, για την πολύ όμορφη φιλοξενία. Είναι γεύσεις πραγματικά που θα δεις σπάνια όχι μόνο στη Λέρο, αλλά σε πολλά νησιά, γεύσεις μοναδικές. Πώς καταφέρετε, ποια είναι η μυστική συνταγή για όλα αυτά τα όμορφα πιάτα, αλλά και για το κλίμα που υπάρχει στο εστιατόριό σας? Η μυστική συνταγή είναι μία, η αγάπη για τη δουλειά μας. Τα παιδιά μας το ψάχνουν πάρα πολύ τη δουλειά τους. Έχουν μπει βαθιά στο πετσί της. Την αγαπάνε πάρα πολύ, παλεύουν για το μέλλον τους. Θα βοηθάω και εγώ όσο μπορώ. Αυτά. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Δικές γεύσεις, ορισμένα από αυτά που μπορούμε να αναφέρουμε, γιατί όντως φάγαμε πολλά και πολύ όμορφα, ήταν ο τόνος, πεντανόστιμος, οι υπέροχες μακαρονάδες που έχετε με θαλασσινά, τα κτένια, τα καλαμαράκια, φυσικά το γαριδάκι, το σημειακό που λέμε, μάλλον το λεριανό, να το πούμε έτσι απλά. Ποια είναι τα must που θα πρέπει κάποιος να έρθει και να φάει στη Λέρο και συγκεκριμένα στο Μήλο, στη ταβέρνα σας? Εμείς είμαστε ψαροταβέρνα. Είμαστε μια απλή ψαροταβέρνα, έχουμε λίγο ψαγμένες γεύσεις ιδιαίτερες, όπως αυτή που είπατε με τον τόνο, όπως κάποια άλλα που κάνουμε με καλαμάρι. Πολύ λίγα δοκιμάστε από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό να το ξέρετε, να είστε σίγουροι. Παραπάνω δηλαδή θα φεύγαμε πετώντας. Θέλω να πω και ότι στη Λέρο γενικά έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Είμαστε στο Σαράγια Resort. Πρόκειται για έναν ξενοδοχειακό χώρο μοναδικό εδώ πέρα στο νησί της Λέρου, όπου ο επισκέπτης με το που θα έρθει θα εντυπωσιαστεί καταρχάς από τον εξωτερικό χώρο, με την πισίνα, με την πολύ όμορφη καφετέρια, το μπαρ που έχει και φυσικά μετέπειτα στα δωμάτια που συνδυάζουν το νησιώτικο στοιχείο με την απλότητα, τη λιτότητα και μια πολύ διακριτική και όμορφη πολυτέλεια. Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Κουμπάρου, η οποία είναι επιχειρηματίας, είναι ιδιοκτήτρια της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας, δεύτερη γενιά. Λοιπόν, καταρχάς, από αυτά που είπαμε, τι παραπάνω θα έρθει ο επισκέπτης που θα έρθει στο Σαράγια, τι θα δει, τι μπορεί να απολαύσει, ποιες παροχές? Πέρα από τις τυπικές παροχές ενός ξενοδοχείου, προσπαθούμε με τα σημερινά δεδομένα και τον ανταγωνισμό να προσαρμοστούμε και εμείς ανάλογα. Αυτό που προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε είναι να νιώσει ότι έρχεται σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, αυτό που στερείται από τις πόλεις, από τις ξένες χώρες, δηλαδή το απρόσωπο, το καθημερινό,
να νιώσει ότι εδώ είναι η οικογένειά του, έχει μια παρέα στην Ελλάδα που μπορεί να έρχεται και να ξανάρχεται, να βρίσκει και να περνάει καλά κοντά μας. Αυτό είναι το βασικό μας μότο ουσιαστικά. Και κατά δεύτερο, η θέα που έχουμε, το όπλο της μονάδας, το οποίο εντάξει για μένα πέρα από το ότι δεν θέλω να υποστηρίξω το κομμάτι εδώ, μένω στην περιοχή, θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία σημεία στο νησί. Να βλέπεις σχεδόν τη μισή Λέρο μπροστά σου από το μπαλκόνι και πραγματικά όσοι το νιώσουν και όσοι έρθουν εδώ, τους μένει αυτό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Το ταξίδι μας στο νησί της Λέρου μόλις έφτασε στο τέλος του. Το βέβαιο είναι πως αναχωρώντας από εδώ φεύγεις γεμάτος. Γεμάτος από εικόνες, χρώματα, όμορφα τοπία, εντυπώσεις, μα πάνω απ' όλα με τους ανθρώπους του νησιού που είναι τόσο ζεστοί, τόσο φιλικοί και από την πρώτη στιγμή τους νιώθεις φίλους σου. Είναι ένα νησί που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Είναι μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Θα δείτε μέρη, χωριά, παραλίες έξω από αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν ή κάτι φτηνό εμπορικό. Εμείς με το Label News ανακαλύπτουμε τέτοια μέρη, ανακαλύπτουμε νησιά, περιοχές της Ελλάδας που δεν προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο επιχειρηματίας, ο εκδότης του site, ο Σιμόνε Αρναμπόλτη, ανιδιοτελώς προσφέρει για όλους τους αναγνώστες μας και τους τηλεθεατές μας αυτά τα όμορφα βίντεο, αυτά τα όμορφα άρθρα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ θερμά τον κύριο Μιχάλη Αράπη, τον άνθρωπο που μας κατατόπισε και μας φιλοξένησε τέλεια στο νησί, την Καλλιόπη Κουμπάρου, επίσης την συνεργάτης του Μιχάλη που μας βοήθησε πάρα πολύ, όλους τους κατοίκους του νησιού που μας αγκάλιασαν, φυσικά τον οπερατέρ μας και τον φωτογράφο μας, τον Χάρη Λαψάτη που μας προσέφερε όλες αυτές τις όμορφες φωτογραφίες και εικόνες. Μείνετε συντονισμένοι στο Label News, μας διαβάζετε καθημερινά με καθημερινή ροή ειδήσεων, πρωτότυπη, πρωτογενής με ρεπορτάζ και κάθε μήνα σας προσφέρουμε βίντεο και οδηπορικά σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Από εμένα, τον Βαγγέλη Καράλη, σας ευχαριστούμε πολύ.